μάτρες τα παιδιά. Θέλετε να σας συστήσω. Δεν χρειάζεται. Μία μέσα από την Πενιρλή, τα λέει όλα. Πενιρλή. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Όχι, καθίστε, καθίστε. Έλα, κάτσε. Που λες. Έλα, Στέλιο, πάλι. Για να δεις που μας έρθει. Πάντα σε είχα έτσι τρεφερά κοντά μου, το ξέρεις αυτό. Κάτσε. Άμα είναι να δείξουν τίποτα ξεβράκοντα, συγγνώμη για την έκφραση. Κουβαλάνε συνεργεία, μεγαλοπρέπειες. Και από εδώ να φαίνεται το τάγκα. Και εμείς οι φουκαράδες μαζεύουμε κόσμο. Με μια... Τι να κάνω, τι να κάνω. Κάναμε ένα ποντιακό δίσκο. Και έπρεπε να... Και έπρεπε να τσουνιάσω και απόξω λιγάκι. Δεν βαριέσαι να προσπάθεις, δεν με ξέρεις εμένα. Στρατιώτης. Όχι, εδώ είναι. Τα καλοκαίρια πάνω στο γνωστάγιο Κωνσταντίνο. Εδώ που είσαι. Τους χειμώνες εδώ στην Πέφτη. Μου έλεγε για τη φωνή σας. Να πεις το άλλο που αισθανόμουν με τον Στέλιο, ότι ο Στέλιος, όταν τον βλέπεις τώρα και μιλάει έτσι και λοιπά, όταν ανοίξει τη φωνή του και βγει ο πρώτο ήχος, ο ίδιος μεταμορφώνεται. Χάνεται. Δεν υπάρχει πια. Χάνεται. Δεν έχει τον εαυτό του. Το μάτι δεν είναι πάνω. Όταν κάνει ηχογράφηση ή τραγουδάει σε συναυλία και τον δει στο Στέλιο, δεν έχει τον εαυτό του. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ επίπονο για τον ίδιο. Το καταλαβαίνει ο άνθρωπος αυτό. Είναι τρομερά επίπονο. Αυτό το οποίο το δώρο το οποίο μας δίνει αυτή τη φοβερή φωνή που την αγκάζει, η οποία δεν είναι το μέταλλο που έχει, είναι η καρδιά του που έχει μέσα. Γιατί αυτός, σαν ένας, όπως είδε το βλέπεις, ένας σκεύος που είπα, και τη μάνα την οποία λάτρευε, αυτός έχει μέσα, ποιος ξέρει τώρα, έχει ήχους και φωνές όλων αιώνων μέσα. Κουβαλάω μέσα. Κουβαλάω μέσα. Όταν λοιπόν αυτό βγει έξω, δεν το ελέγχει ο ίδιος. Βγαίνει. Και αυτή η συγκίνηση την οποία δίνει στους άλλους δεν είναι το μεταλλό του, είναι η ψυχή του. Και η ψυχή του είναι δική του, είναι αιώνων. Γνωμιά. Και αυτός τα χάνει. Και αυτός από εκεί και πέρα, να σου πω τι γίνεται με το Στέλιο. Το ξέρω καλά, γιατί ο Στέλιος, δηλαδή να σου πω ότι είναι λίγο παιδί μου, γιατί είναι πιο μεγάλο από αυτό. Παρότι πέρασε με τα ίδια και μακρονίσια και λοιπά. Έχουν πάρει σήμερα. Λοιπόν, ο Στέλιος, από ένα σημείο και πέρα, δίνει τόσα πολλά εκείνη τη στιγμή, χάνεται τόσο πολύ. Που είναι σαν να πέφτει με αλεξίδωτο του από 10.000 μέτρα χωρίς αλεξίδωτο του. Χάνει δεύτερη πτήση. Και στα 10 με 100 μέτρα ανοίγει το αλεξίδωτο και προσγειώνεται. Αλλά καμιά φορά φοβάται δεν προσγειώνεται. Θα πάει στα μόντα. Θυμάστε πώς πήγα να το συναντήσετε. Στάω, στάω. Και γι' αυτό ο Στέλιος έχει μια θαυμαία, δεν το καταλαβαίνει κανένα. Φοβία να τραγουδάει. Ο Στέλιος, αυτό το φοβερό πράγμα που λέγεται μηχανή Στέλιος, φοβάται να τραγουδήσει. Και λένε άλλες το εξετούγουνε και λέει μα ο Μάτσας τώρα. Δεν είναι τίποτα από αυτά. Εγώ το ξέρω καλύτερα. Ο Μάτσας, ο Στέλιος βάζει τον εαυτό του. Μόνο τον εαυτό του έχω δει. Κανένα δεν έχει για άλλον πάρα τον εαυτό του. Κάτι με ανάγκασε όμως να φοβάμαι. Άλλα, άλλα αυτά. Αυτά είναι για μένα τα πρώτα. Διότι κοίταξε. Έχει δώσει. Γιατί έχει φτάσει. Να φτάσει ένας άνθρωπος. Όπως είναι ο Στέλιος. Με τη φωνή του. Να αισθάνεται ότι εκεί δένονται πάνω από εκατομμύρια Έλληνες. Και κρεμιούνται από πάνω έτσι. Σαν σπουργίδιο. Αυτό δεν γίνεται άλλο. Είναι φαινόμενο. Είναι κουνσούμ που έχει κάνει αυτό. Να σε δει. Παίζει. Στέκονται, δεν παίζει. Δεν παίζει. Σίγουρα δεν παίζει. Παίζει, αλλά δεν παίζει. Τις άπονες εξίες θέλω να σου πω. Να του πει. Πάμε, δεν πάμε. Κάνε πιανίστα, δεν παιδιά. Έχει εδώ ένα πιανίστα. Έχει ένα πιανίστα. Δεύτερο. Δεν μπορεί να πει. Θα πέσει κάτω κατά κόρυφα, θα σκοτωθεί. Δεν μπορεί. Θα σκοτωθεί. Σίγουρα. Θα σκοτωθεί, δεν ξέρω. Εγώ. Άλλασε τώρα την αυτή σου. Δεν σε δέσα να γνωρίζω. Να σα πω κάτι. Φοβάσαι, σκοτωθεί. Τελείωσε. Δεν φοβάμαι πια. Αυτό είναι. Τι φοβάσαι. Δεν φοβάμαι. Αυτό είναι το πρόβλημα του Στέλιου. Ξύπνησε από μέσα με ένα ποντιακό λιοντάρι τώρα. Ναι, που θέλω να σαρώσω, ας πούμε, έτσι, να δώσω ίσως τα τελευταία μου. Να κάνω μια συμπτήση. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις, είμαι στη διάθεσή σου. Σοβαρά. Ό,τι θέλεις. Αυτό είναι. Να σας πω, θυμάστε πώς πήγατε να το δείτε την πρώτη φορά για να τραγουδήσετε. Το Μίκη μας τον πρωτοπαρουσίασε ο Τάξης Λαμπρόπουλος, αν θυμάμαι καλά. Μας είπε ότι ήρθε ένας μεγάλος μουσικός από την Γαλλία, ο οποίος μας ζήτησε να του βάλουμε δίσκους και αυτά, να ακούσει φωνές. Και μέσα σε αυτές είναι και η δική σου, μου λέει ο Τάκης. Πάντα επιφυλακτικός. Και με το Χιώτη, τότε που κάναμε και το δίσκο, Μπράχο-μπράχο και αυτά. Αλλά ο δίσκος που πήγε στράφη είναι αυτός που κάναμε στα Μάτσα. Η Ανατολή.
Τα λέτε δηλαδή. Είναι ένα δίσκο που δεν παίρνει. Δεν πρέπει να το κάνουμε τώρα. Είσαι έτοιμο να το κάνουμε. Στη διάθεσή σου είμαι, και όποτε θέλει. Αυτό είναι δέσμευση. Βέβαια, όποτε θέλει. Βέβαια. Και με υπογραφή. Α, υπολόγου μην υπογραφεί εμένα, δεν χρειάζεται. Να το ξαναπούμε και όπω θέλει. Και με ορχήστρε και εγώ ανανεωμένο. Έφηβο έγινα. Έφηβο. Έφηβο. Εσύ κάπου με κατέρευσες, τώρα είμαστε μαζί, είμαστε μπάτσι. Έχω κόψει τη γάρα, έχω 10 χρόνια να καπνίσω. Τι κάνουμε τώρα για να το δώσουμε, είναι υπόσχεση αυτή. Υπόσχεση, λες. Τελείωσε. Δηλαδή, μέσα σε 2-3 μήνες οργανώνεται συναυλία με το Στέλιο που θα κάνουμε στην Ανατολή. Θα κάνουμε και τα πολύ ωραία. Αν θέλεις το πρώτο μέρος, κάνεις τα δικά σου εσύ ό,τι θέλεις για αυτό. Ό,τι πεις εσύ. Αν θέλεις να κάνεις με μένα. Είσαι μέρα στρατηγός που θα τα μεθοδεύσεις όπως εσύ θέλεις. Πάρω και την περνάνε μαζί να σου κάνω σε κοντάκια. Ό,τι θέλεις. Ωραία, και εκεί. Αυτή τη φορά θα έχει απαιτήσεις. Τι πάρω να πει και καμιά μαργαρίτα μαργαρό, να πει κάτι άλλο. Βέβαια, να ξαναζήσουμε τα παλιά πάλι. Σαββατό. Να το τραγουδίστε. Πέστε μου το Σαββατό. Λίγο για τον καθηγητή. Καλά και το άλλο που του ζήτησα δεν είναι λίγο τραγούδι. Για άπονες εξουσίες. Παναγία μου. Το τραγούδι. Για πέστε μου λίγο. Πώς πάει. Λίγο μια κιθαρίστα κάτι ρε παιδιά. Μια κιθάρα. Μια κιθάρα. Μήπως έχει καμιά πενούλα. Το να βρεις τραγουδιστές. Κατάλαβε, σαν το Στέλιο, είναι μια φορά στα είναι μια φορά στα χίλια χρόνια. Να σας πω, τι είναι αυτό που έχουν αυτές τις φωνές. Τι είναι αυτό που έχουν αυτές τις φωνές. Το θείο, είναι το χάρημα του Απόλλωνα και του Διονύσου. Από εδώ ο Απόλλωνα από εκεί ο Διονύσου τελείωσε. Να, η πένα. Νύχτα που βουλιάζανε τα σπίτια με στο χιόνι, καρδούλα μου. Καρδούλα μου, σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου. Σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου. Μάνα, σε ξεκλειδίσανε. Λίγο χαμηλά το είπαμε, Μίκη, είχε και άλλα πράγματα, μέχρι να πέσουν τα ντουβάρια εδώ. Και αυτό το βάθος μου αρέσει. Συνήθως οι συνταγωγές θα με κάνουν σπιζούν νότες, αλλά όταν έχουν το χάρισμα να έχουν τις γεμάτες νότες κάτω, είναι τρόπο σαν ορχήστρα κλπ. Λέει ακόμα το καταπιναρί, έτσι λέει. Και ας τώρα είσαι και άγιος εσύ. Και μου και προετοίμαστε. Δεν έχει κατακρίσει, είναι καλό παιδί. Στο καλό παιδί, όπως είπαμε, ήταν καλό παιδί. Οργανωμένος από το ΕΑΒ και αυτός ήταν. Τι γίνεται. Ναι. Αλλά αυτό είναι μια στιγμή που την περίμενα πραγματικά πάρα πολλά χρόνια. Γιατί εγώ πιστεύω ότι τα τραγούδια στην Ανατολή που τραγούδια ο Στέλιος ήταν τα ρότερα μου τραγούδια. Ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που του δώσατε να τραγουδήσετε του Κατατή? Νομίζω ότι το παράπονο ήταν το πρώτο που κάναμε. Παράπονο, βραχοβράχο. Την. Όλη τη σειρά αυτά, η πολιτεία. Πολιτεία, η πολιτεία. Πολιτεία με τέρμα το Σαββατόβραδο που ήταν το ρότερο από όλα.
Μανούλα μου, ο γιώκα σου, ρώτησε τα ξένα. Πω, τι τραγούδι ήταν αυτό. Να, και αυτό θα μας πείτε και εντάξει. Θα μας πείτε και αυτό. Παιδιά, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κιθαρίστας. Δεν πειράζει, τι είναι αυτό η στιγμή μας είναι. Γι' αυτό ζούμε. Σε κατάλαβα. Γεια σου, Μίκη. Σου έκανα την παρεμβούλα.